θα παρακολουθήσετε ένα δρόμενο, το δρόμενο της ανατίναξης του γέροντα Χρήστου Καψάλη, της κορυφαίας αυτής προσωπικότητας για την Ιερά Πόλη και της κορυφαίας πράξης που νοηματοδότησε και ταυτόχρονα άφησε ανεξίτηλη η πράξη αυτή, το αποτύπωμά της μέσα στα χρόνια. 10 Απριλίου 1820. Καημένο Μεσολόγγι ήταν τα τελευταία λόγια του Λόρδου Βίρονα όταν ξεψύχησε. Καθώς ξεψυχούσε, ήταν τα τελευταία του λόγια με σβησμένη φωνή και αυτή η φωνή ατύχησε λίγο αργότερα. Γενναίοι εγονάτισαν, εισπάστησαν το χώμα της γης που είχαν ποτίσει με τα δάκρυα και τα αίματά των. Υγέρθησαν, έκαμον το σημείο του σταυρού και εξόρμησαν ως λέοντες πυρπνέοντες εξόρμησαν στον τάφο του κλεισμένο το Μεσολόγγι σκέλεθρο γυμνό ξεσαρκωμένο δεν παραδίδει τ' άρματα δεν γέρνει το κεφάλι κρατεί για νεκροθάφτη του το Χρήστο τον Καψάλη. Καψάλη, Καψάλη, Χριστέ εμείς αποθάνομεν πίστη συντροφή σου, εις πάθη σπαθί. Ανέ το σπαθί μας, ο Τούρκος μαζί μας εδώ ασκαθεί. Ελευθερία. Η θάνατος έντοσος. Αν χάσω πατρίδα τι θέλω να ζήσω ως μόνη ελπίδα κρατώ τον λαβλό. Από του τεμένους το πυρ θα κοντήσω προς δόξαν του γένους θυσίαν τέλω. Μου, κύριε. Thank you.
του Χρήστου Καψάλη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η μετάδοσή μας από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και τον Κήπο των Ηρώων. Ήταν μια παραγωγή του Πνευματικού Κέντρου, η απόψινη μετάδοση. Στη σκηνοθεσία ήταν ο Λευθέρης Δακαλάκη, στην καλλιτεχνική επιμέλεια της μετάδοσης ο Χρήστος Βλαχογιάννης. Στα κείμενα και στο σχολιασμό ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Επιστροφή από την όμορφη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, στη θάλασσα του Θερμαϊκού και στον κεντρικό έλεγχο της ΕΡΤ 3, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καλή σας νύχτα και καλή Ανάσταση.